Σας, κύριε Κουτούλη, είστε υποψήφιος, τα επαναλαμβάνω γιατί έχει περάσει αρκετή ώρα, με το ποτάμι στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών. Το βασικό ζήτημα με το ποτάμι και ο βασικός στόχος από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι η τρίτη θέση. Είναι η πολύ φερνινήφη τρίτη θέση, τη διεκδικούν πολλά κόμματα, τη διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ, τη διεκδικεί και η Χρυσή Αυγή, με βάση τις δημοσκοπήσεις βέβαια πάντα, τη διεκδικεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το βασικό ζήτημα όμως που έχει να κάνει με το ποτάμι, κύριε Κουτούλη, είναι το εξής. Υπάρχει ένα θολό τοπίο όσον αφορά το ιδεολογικό και το πολιτικό του στίγμα. Το ποτάμι συντάσσεται με το αριστερό κομμάτι της πολιτικής, συντάσσεται με το κεντροδεξιό κομμάτι της πολιτικής. Ακούω πολλούς υποψηφίους σας να λένε ότι εμείς στόχος μας είναι να είμαστε το τρίτο κόμμα, να είμαστε ο ρυθμιστής των εξελίξεων και θα συνεργαστούμε με το πρώτο κόμμα όποιο και να είναι. Δηλαδή είτε είναι η Νέα Δημοκρατία είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους δύο. Πώς μπορεί ένα κόμμα να λέει, που κατεβαίνει σε εκλογές και διεκδικεί την ψήφο, να λέει ότι μπορεί να συνεργαστεί ουσιαστικά με δύο διαφορετικούς πόλους, οι οποίοι παρουσιάζουν μια διαφορετική γραμμή, πολιτική γραμμή, με βάση τις επιδιώξεις που έχουν και τους στόχους που έχουν? Είναι αλήθεια ότι το ποτάμι, πρώτα απ' όλα, για να, επειδή συζητιέται πάρα πολύ, όντως επιθυμεί, επιδιώκει και εύχεται να είναι η τρίτη δύναμη, πρώτα απ' όλα, και επειδή πάλι τέθηκε στην κουβέντα, για να μην είναι η Χρυσή Αυγή. Εμένα δηλαδή, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα για τη χώρα τρίτη δύναμη να είναι η Χρυσή Αυγή. Αν πάμε δηλαδή σε μια πρώτη στόχευση μεταξύ πολλών σενάριων, κυρίως εμείς εκεί εστιάζουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τιμητικό που λέγεται τρίτη διερευνητική εντολή πρέπει να δοθεί σε ένα από τα κόμματα, από τα κινήματα, από τις παρατάξεις του υγιούς πολιτικού τόξου. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν ακουστεί για το ποτάμι. Καταρχάς, είμαστε ένα κίνημα λίγων μηνών. Το ότι οι ευρωεκλογές έφεραν το ποτάμι μέσα στο πολιτικό σκηνικό, το εν γέννη πολιτικό σκηνικό, σημαίνει ότι κερδίσαμε το στοίχημα και ότι σε ένα βαθμό τουλάχιστον αποδείξαμε ότι κάτι διαφορετικό πάμε να πούμε. Τώρα πια που αρχίζει να γίνεται λίγο πιο επικίνδυνο, σίγουρα αρχίζουν οι βολές από παντού, αριστερόθεν, δεξιόθεν, και για μένα είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν μέσα στο ποτάμι προσωπικότητες που είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και εκεί κυρίως είναι που άρχισαν οι κουβέντες να γίνονται πιο έντονες. Είναι λογικό να προκαλεί ερωτήματα το πώς μπορεί να υπάρξουν, γιατί υπάρχουν προσωπικότητες και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε. Πώς μπορεί να υπάρξει ταύτιση ανάμεσα σε αυτές τις προσωπικότητες? Αν παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως, πολύ λίγα πλην των αμυγός, κατά τη γνώμη μου, κομμουνιστικών κομμάτων, έτσι, πολύ λίγα είναι τα κόμματα στα οποία δεν υπάρχει κινητικότητα. Ήδη και εδώ, αν πάμε τώρα, θα δεις στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, από τη Ραχίλ Μακρύ μέχρι και την τελευταία συνιστόσα, την πολύ αριστερή. Αν πάμε σε οποιοδήποτε. Μην αρχίσουμε όμως. Δεν θέλω να αρχίσω να μιλάω και ήδη ίσως να είναι κακό που αναφέρθηκα σε συγκεκριμένο όνομα, αλλά είναι ενδεικτικό για μένα ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Εμείς από την αρχή, όποιος παρακολουθεί δηλαδή το ποτάμι, τον επικεφαλή, τα όργανα, γιατί υπάρχει μια συγκρότηση πλέον, από την αρχή είχαμε πει ότι βρισκόμαστε εδώ ως μια εξορροπιστική δύναμη και ότι θα είμαστε κοντά σε όποιον θέλει υγιώς να κυβερνήσει τη χώρα. Που σημαίνει ότι δεν θα είμαστε ουρά κανενός, σε καμία περίπτωση. Θα γίνει προγραμματική συμφωνία. Εάν μπορέσουμε με το πρώτο κόμμα, όποιο και να είναι, θα υπάρξουν προϋποθέσεις. Θα τεθεί μια προγραμματική συμφωνία και εφόσον καταφέρουμε να τα βρούμε, τότε θα είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα το μεγάλο που τίθεται είναι αν θέλει το πρώτο κόμμα η χώρα να κυβερνηθεί ή να μην κυβερνηθεί. Για μένα το διακύβευμα πηγαίνει πρώτα απ' όλα στο πρώτο, όχι στο τρίτο. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί τίθεται το ζητούμενο. Ότι εμείς δηλαδή δεν θα πούμε όποιος και. Γιατί κάπως έτσι τίθεται αφοριστικά και, αν θέλετε, για μένα εντελώς σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ευθύ, που δεν είναι και το σωστό στην πολιτική. Ότι εμείς θα είμαστε με τον οποιονδήποτε ανεφόρον. Θα γίνουν συζητήσεις, υπάρχουν, γι' αυτό το ξαναλέω. Υπάρχει πρόγραμμα, έχει ανακοινωθεί από τον επικεφαλής και στο Ίδρυμα Κακογιάννης και σε συγκεκριμένους πολιτικούς τομείς για τη δημόσια διακυβέρνηση. Πάρα πολλά κομμάτια δηλαδή έχουν μελετηθεί πάρα πολύ από ειδικούς και, αν έχετε δει τα ψηφοδέλτια, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν άνθρωποι, γιατί μένουμε σε 2, 3, 5 ονόματα και δεν βλέπουμε τον αέρα της ανανέωσης ακόμη και σε επίπεδο προσώπων που φέρνει το ποτάμι, που είναι πάνω από το 80% καινούργιοι άνθρωποι στην πολιτική και οι περισσότεροι ειδικοί, εξειδικευμένοι,
Επειδή ακριβώς είναι καινούργιοι άνθρωποι στην πολιτική, γι' αυτό και καλό είναι να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική. Αυτό είναι που είπα και πριν. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει ένα θολό το οποίο υπάρχει μια σύγχυση. Εμείς αντιλαμβάνεστε ότι κινούμαστε στο χώρο το κεντρό. Και αυτό σου δίνει, αν θέλετε. Εσείς θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι η χώρα βαίνει καλώς, θεωρείτε ότι μέχρι σήμερα. Και μιλάω βέβαια για το κομμάτι της οικονομίας, γιατί αυτό είναι και το επίμαχο. Η κυβέρνηση προχώρησε με τον τρόπο που θα έπρεπε να προχωρήσει, ή θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό που λέει η αντιπολίτευση, να επαναδιαπραγματευτούμε και να κερδίσουμε περισσότερα πράγματα μέσα από μια διαπραγμάτευση? Νομίζω ότι και το ίδιο παλιό, ας το πούμε, πολιτικό σκηνικό που θα αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, τα ποσοστά δεν τα ξέρει κανείς, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, έχει λάβει το μήνυμα της επαναδιαπραγμάτευσης. Το πόσο σκληρή θα είναι αυτή η επαναδιαπραγμάτευση έχει να κάνει μετά με το ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, εμείς θα είμαστε δίπλα σε εκείνον ο οποίος με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έναντι του μέλλοντος. Άρα, δηλαδή, χώρας, μου λέτε ότι θα κάνει πιο σκληρή διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει πιο συμβιβασμένη διαπραγμάτευση η Νέα Δημοκρατία? Νομίζω ότι σε ένα βαθμό το πράγμα θα λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται και αυτό καταλαβαίνει και ο λαός και γι' αυτό τα δύο κόμματα αυτά απολώνουν τόσο πολύ τον κόσμο. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά. Εσείς, επομένως, αν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε, θα επιλέγατε το κόμμα που θα έκανε πιο σκληρή διαπραγμάτευση? Εφόσον η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα μας βγάλει από το ευρώ και από την Ευρώπη. Που ναι, εμείς... με δεδομένο αυτό. Αυτό ας το θεωρήσουμε όμως δεδομένο. Εκεί όμως είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι θολό για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Γιατί εγώ νομίζω ότι εμείς γι' αυτό λέμε ότι είμαστε εδώ με οποιονδήποτε θα πάει συντεταγμένα για τη σωτηρία της χώρας, την παραμονή της χώρας και στο ευρώ και στην Ευρώπη, χωρίς, γιατί εγώ ακούω τώρα και πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, αν έχει σκοπό να πάει σε διαπραγμάτευση με όλους τους χορούς της Ελλάδας που έχει βγάλει στην φορά, από τους Κρητικούς μέχρι τους Καλαματιανούς που άκουγα σήμερα, αν αυτό είναι το στυλ που θέλει να περάσει, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το στυλ που εμείς θα θέλαμε. Ως ποτάμι, ως κίνημα και νομίζω και ως χώρα τελικά. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε με έναν ήπιο, συγκροτημένο, σοβαρό τρόπο και χωρίς παλιμπεδισμούς και, αν θέλετε, κορώνες. Μάλιστα. Κύριε Ροντόπουλο,